Μια εμβληματική μορφή της Κρήτης αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Ο Νίκος Ψιλάκης, με μια μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της λογοτεχνίας που θα μείνει ανεξίτηλη, έφυγε αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη. Σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά ήταν όλοι εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο. Όλο το Ηράκλειο στον Άγιο Μινά σε αποχαιρετά. Ανήφος, έτσι μονάχα σώζεται η ζωή. Και εσύ την έσωσες για αυτή την καταστατική πορεία διάλεξης. Ο Νίκος ήταν μια προσωπικότητα που σπανίζουν στις μέρες μας. Η προσφορά του στον τόπο και η αγάπη του και η παρακαταθήκη που άφησε, λίγοι άνθρωποι την αφήνουν και νιώθουν την αγάπη αυτή για τον τόπο. Όμως Νίκο, η θλίψη μου είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι σαν χτες. Παιδί εγώ έφυγος εσύ, που παίζαμε μπάλα στις εκατατίες. Είναι σαν χτες που μας έδειχνε ο πατέρας ο Γιάννης Ψιλάκης τις φωτογραφίες του Νίκου από τον στρατό, παρέα με τον Γιάννη Ρίσο. Δεν υπάρχουν λόγια να πεις για τον Νίκο. Ήτανε από τους γίγαντες της κριτικής λαογραφίας. Για μας ιδιαίτερα αγαπητός, ο Γιάννης είναι ο γιος του Κωστή Φραγκούλη. Με τον οποίο είχαν πολύ καλή σχέση, στενή που θα έλεγα. Φιλία, παρά τη διαφορά της ηλικίας τους. Όπως ανέφεραν, ο Νίκος Ψιλάκης υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ενώ υπήρξε σημαντικός πεζογράφος και καλλιτέχνης φωτογράφος που αποτύπωσε τη λαογραφία και την παράδοση της Κρήτης. Το φεβιό του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Συγγενής, φίλος, πολύ καλός, αγαπητός. Εμένα είναι χωριανός μου. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με το σύλλογο, με το χωριό, με όλα. Ήταν ένα πρόσωπο εξέχων, ήταν η περηφάνεια μας, του χωριού, της Κασταμονίτσας και όλης της περιοχής. Ως μάχημος ρεπόρτερ ήθελες να μεταδίδεις και να καταγράφεις τα γεγονότα όπως ο ίδιος τα βίωνες. Να έχεις τη δική σου προσωπική άποψη. Πολύ αγαπημένε φίλε, συνάδελφε και συμμαχητή, σε όλη σου τη ζωή και την επαγγελματική σου διαδρομή, στάθηκε όφιος και ακέραιος της επάλξης. Ο Νίκος Ψιλάκης διακρίθηκε για το δημοσιογραφικό του έργο, την ερευνητική του διάθεση, αλλά παράλληλα διακρίθηκε και ως συγγραφέας. Φορείς, συνεργάτες, φίλοι και όσοι τον γνώρισαν μέσα από το σπουδαίο λογοτεχνικό και πολιτιστικό έργο, αλλά και τον δημοσιογραφικό του λόγο, συγκεντρώθηκαν στον Άγιο Μινά για να τον αποχαιρετήσουν. Οι σκέψεις σου συγκροτημένες, ο λόγος σου γλυκός και φιλοσοφημένος. Πάντα είσαι ευγενικός, αλλά και ασυμβίβαστος. Πράος, αλλά και τραχής, όταν υπερασπιζόσουν αυτά που πίστευες. Και γι' αυτό σε θαύμαζα. Ήταν προσωπικός φίλος και καλός φίλος. Τον διάβαζα και εγώ κάποιες φορές που έγραφα στην πατρίδα, με διάβαζε και εκείνος και με παρότρινε να γράφω, με διόρθωνε πολλές φορές. Ο Νίκος ήταν μια προσωπικότητα που θα μείνει ανεξίτηλη. Ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος. Μια πολύ φιλική φυσιογνωμία σε όλους μας και όλοι έχουμε κάτι να διηγηθούμε από την επαφή μαζί του. Τι να πω για τον Νίκο, τι να πεις τώρα, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο Νίκος Ψιλάκης έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι του Σαββάτου σε ηλικία 69 ετών μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.